Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, ανεδίσω αναπανόμενο φω ω ημάτιο, ανεκτείνω τον ουρανό ω ηθέρι, νόθη στεγάζουν εν είδε συν τα υπορώ αυτού. Ότι τη νέφη την επίβηση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο οποίο του αγκέδωσε του αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την είναι επί την ασφάλεια εν αυτού, σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω ημάτιο το περιβόλο εν αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από ετοιμήσει όσο φεύσονται και από φωνή βροντίσονται λιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όριν και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όν εθυμιλίωσα αυτά. Όριον έθω ου παραλεύσονται δε επιστρέψουσι καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά συμφάρξη αναμέσω των ωραίων διαλέξοντα ύδατα που τείνονται πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται αιώναν γη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών αυδίσου συμφωνεί. Ποτίζουν όροι και εκ των υπορών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ω εξ ανατήλω χόρτων τη σύνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του. Εξ αγιογήν άρτο εκ τη γη και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου του. Δηλαδή είναι προσώπων ελαίου και άρτη καρδία ανθρώπου στηρίξει. Χορταστήσεται και. Τα ξύλα του πεδίου, εκέρι του λιβάνου, ασυφίτευσα. Εκεί στρωθεί ενωσεύσου συν του Ηρωδίου η κατοικία, γιατί αυτόν όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση στην σελήνη ισχυρού ο ήλιο έγνε την δύση εν αυτού. Έθου σκότου και γερτονίξ εν αυτό διελέσουν δε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσουσε και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτούς, ανέτειλαν ο ήλος και συνύκτησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτών και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκείρπετα ο νεκ έστι αριθμοί ζώα μικρά με τα μεγάλων εκεί πλοία δε απορρεύονται δράκουν ούτως όν έπλασες εμπέζειν αυτά πάντα προσέ προσδοκώσε δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντου σου αυτή συλλέξουσιν ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πλησίσουν εκ Χριστότητος αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις το χρούν αυτών επιστρέψουσιν εξ αποστολής το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο τη γη ή το ιδόξιο κυρίω το αιώνα σε φραντίζεται κύριο επί τη έρη αυτού. Ο επιβλέπων επί την νύχη και ποιόν αυτών τρέμει ο απτόμενο των αιρέων και καπνίζονται άσο το κυρίω εν τη ζωή μου ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Εν τη θεία αυτού η διαλεγή μου, εγώ δε εφραντίσω μεν επί το κυρίω. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνεμη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλο έγνων την λύση να του έθου σκότου και αγένου τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντα εν σοφία, δόξα πατρί και ο κυπνέο την κοινή και η χεσόν Θεών να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών
και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Φέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεησόν. Πέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη κούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεησόν. Πέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων, και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεησόν. Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Κύριε λαϊσόν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh,
Άθεωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της πονής μου, τόσες περινάς ημών ευχάς, πρόσδεξε Άγιε, Κύριε, και παράσχου ημίν αφέσιν αμαρτίον, ότι μόνος η οδείξας εν κόσμον τη Ανάσταση. Γεννηθήτωτα ότω σου προσέχοντα εις την φωνή της δαΐσεως μου, κυκλώσατε λαΐσιον και περιλάβετε αυτήν και δότε δόξαν εν αυτή το Αναστάντη εκ νεκρών, ότι αυτός εστίνωθε ως ημών. Ο λύτρος άμενος ημάς εκ των ανομιών ημών. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός έστι. Δεύτε λαϊμνήσομεν και προσκυνήσομεν Χριστόν, δοξάζοντες αυτού την εκ νεκρών να αναστάσιν, ότι αυτός εστίνωθε ως ημών. Ο εκ της πλάνης του εχθρού των κόσμων λύτρω και το ονοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Το πάθη σου, Χριστέ, παθών ηλευθερώθημεν, και την Αναστάση σου εκθόρασε λυτρώθημεν, Κύριε, δόξαση. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Σήμερον ο αδυσθένων βών συνέφερε μη ή τον εκ Μαρίας γεννηθέντα μη υποδέξα μη. Ελθόν γαρέπε με το κράτος μου έλυσε, πύλος καρκάς συνέτριψε, ψυχάς ας κατήχω το πριν Θεός ον ανέστησε. Δόξα, Κύριε, το σταυρό σου και τη Αναστάση σου. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτός λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Σήμερον ο αδυσθένων
κάλκα συνέτριψε ψυχές ασκατήχων το πριν Θεός τον ανέστησε. Δόξα Κύριε το Σταυρό σου και την Αναστάσή σου. Ενείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επενέσετε αυτόν πάντες οι λαοί, σήμερον ο Άδης στένων βόα, κατελήφθη μου η εξουσία, έδεξα μη θνητών ως πέρε να τον θανέντων, τούτον γάρ σήμερον μυστήριον.
Thar sit on laos.
Γενέσω στο ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Εν αρχή επίσην ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεό επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γέρε το φως και είδεν ο Θεός το φως ό,τι καλόν και διεχώρησεν ο Θεός αναμέσου του φωτός και αναμέσου του σκότους. Και κάλεσε ο Θεός το φως, ημέρα, και το σκότος σε κάλεσε νύχτα. Και γένε το εσπέρα και γένε το πρωί, ημέρα μία. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω του ύδατος, και έστω διαχωρίζον αναμέσων ύδατος και ύδατος, και γένε το ούτο. Και επίησε ο Θεός το στερέωμα, και διαχώρισε ο Θεός αναμέσων του ύδατος, του επάνω του στερεώματος, και αναμέσων του ύδατος, του υποκάτω του στερεώματος. Και κάλεσαν ο Θεός το στερέωμα ουρανών και είδεν ο Θεός ότι καλόν και γέννε το εσπέρα και γέννε το πρωί ημέρα Δευτέρα. Και είπεν ο Θεός, συναχθεί το είδωρ το υποκάτω του ουρανού η συναγωγήν μίαν και οφθεί το η ξηρά και γέννε το ούτο και συνήχθη το είδωρ το υποκάτω του ουρανού εις τα συναγωγάς αυτών και όφθη η ξηρά. Και κάλεσαν ο Θεός την ξηράν γην και τα συστήματα των υδάτων εκάλεσαν θαλάσσα. Και είδεν ο Θεός ότι καλόν, και είπεν ο Θεός, πλαστισάτο η γη βοτάνη χόρτου, σπήρων σπέρμα κατά γένος, και καθομοιότητα και ξύλων κάρπιμων, ποιούν καρπών ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό κατά γένος επί της γης, και γένε το ούτω. Και ξύλεγγεν η γη βοτάνη χόρτου, σπήρων σπέρμα κατά γένος και καθομοιότητα και ξύλων κάρπιμων, ποιούν καρπών ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό κατά γένος επί της γης, και είδεν ο Θεός ότι καλόν. Και γέννε το εσπέρα και γέννε το πρωί ημέρα Τρίτη. The readings from the prophecy of Jonah. Wisdom, let us attend. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise and go to Nineveh, the great city, and preach in it, for the cry of her wickedness has come upon me. But Jonah rose up to fled to Tarshish from the presence of the Lord. So he went down to Joppa and found the ship going to Tarshish, paid his fare and boarded the ship to set sail with them to Tarshish away from the presence of the Lord. But the Lord raised up a great wind upon the sea, and there came about a mighty tempest, and the ship was in danger of breaking up. And the mariners were afraid and cried out, each one to his God. And they cast out the cargo of the ship into the sea, attempting to lighten the ship. But Jonah had gone below into the hold of the ship, had gone to sleep and was snoring. The captain came to him and said, Why are you snoring? Get up and call upon your God, that your God may keep us safe so we do not perish. And each one said to his shipmate, Come, let us cast lots to find out on whose account this calamity is upon. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Then they said to him, Tell us, what is your occupation? Where did you come from, and from what country and people are you? And he said to them, I am a servant of the Lord, and I worship the Lord God of heaven, who made the sea and the dry land. Then the men were exceedingly afraid and said to him, What is this that you did? For the men knew he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. Then they said to him, What should we do to you, that the sea will calm itself? For the sea continued to be tempestuous, and the waves rose up even higher. And God said to them, And Jonah said to them, Take me up and cast me into the sea, and the sea will grow calm for you, for I know that this great tempest is upon you because of me. And the men tried hard to return to the land, but were unable to do so, for the sea arose and grew even more tempestuous against them. Then they cried out to the Lord and said, Please, O Lord, do not let us perish on account of this man's life, nor bring righteous blood upon us, for you, O Lord, have brought this about. So they took up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. And the men feared the Lord even more, and they offered a sacrifice to the Lord and vowed vows. Now the Lord commanded a huge sea creature to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the sea creature 3 days and 3 nights.
And from the belly of the sea creature, Jonah prayed to the Lord his God and said, I cried out in my affliction to the Lord my God, and he heard my voice out of the belly of Hades. You heard the cry of my voice. You cast me into the depths of the heart of the sea, and rivers encompassed me. All your surging waters and your waves passed over me. And I said, I have been driven away from your sight. I shall again look with favor toward your holy temple. Water is poured over me to my soul. The lowest depth encircled me. My head plunged into the clefts of the mountains. I descended into the earth, the bars of which are everlasting barriers. Yet let my life ascend from corruption. O Lord my God, when my soul was failing from me, I remembered the Lord. May my prayer be brought to you into your holy temple. Those who follow vanity and lies forsake their own mercy. But with a voice of thanksgiving and praise, I will sacrifice to you as much as I vowed. I shall offer up to you the Lord of deliverance. Then the Lord commanded the sea creature, and it cast up Jonah onto the dry land. Now the word of the Lord came to Jonah a second time, saying, Arise and go to Nineveh, the great city, and preach there according to the message I previously spoke to you. So Jonah arose and went to Nineveh, just as the Lord spoke. Nineveh was an exceedingly great city to God, a journey of about 3 days. And Jonah began to enter into the city, going a day's journey, where he proclaimed and said, Yet 3 days, and Nineveh shall be overthrown. And the men of Nineveh believed God. They proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least. Then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, and put on sackcloth, and sat upon ashes. And it was proclaimed and spoken in Nineveh by the king and by his great men, saying, Let not the men, cattle, oxen, or sheep taste anything, eat or drink water. So the men and the cattle were clothed with sackcloth, and they cried out fervently to God, and they each turned back from their evil ways and from the wrongdoings of their hands, saying, Who knows if God shall have a change of heart and turn upon his fierce anger, that we should not perish? And God saw their works, that they were turned from their evil ways, and God had a change of heart about the evil which he said he would do to them, and he did not do it. But Jonah was deeply grieved and was troubled. So he prayed to the Lord and said, O Lord, where were these not my words when I was yet in my land? Therefore I saw the need to flee to Tarshish, because I knew you to be compassionate and merciful, long-suffering and abundant in mercy, and willing to change your heart concerning evils. And now, Master Lord, take my life from me, for it is better for me to die than to live. And the Lord said to Jonah, You are exceedingly grieved. Then Jonah went out of the city and seated himself opposite there. There he made for himself a tent and sat under its shade, upon he might observe what would happen to the city. And the Lord God commanded a gourd, and it came upon over the head of Jonah to be a shade over his head, to shield him from his discomforts. Jonah rejoiced with great joy because of the gourd. But early in the next morning, God commanded a worm, and it smote the gourd, and the gourd withered up. And when the sun had risen, God commanded a burning east wind, and the sun beat down on the head of Jonah, and he grew faint and despaired for his life. And he said, It is better for me to die than to live. Then God said to Jonah, You are exceedingly grieved on account of the gourd. And he said, I am exceedingly grieved, even unto death. And the Lord said, You took pity on the gourd for which you did not labor, nor did you make it grow, which came up during the night and perished before the next day. And shall I myself not take pity upon Nineveh, the great city in which dwell more than 120,000 people who do not know either their right hand or their left, and many livestock? Προφητείας Δανιήλ το ανάγνωσμα, σοφία προς το μέλλον. Έτους 8 και 10 Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς επίσης εικόνα χρυσήν, ύψος αυτής πύχεων 60 εύρος αυτής πύχεων 6, και έστησεν αυτήν πεδίο δεηρά εν χώρα Βαβυλώνος. Και απέστειλε συναγαγήν τους υπάτους και τους στρατηγούς και τους τοπάρχας, ηγουμένους και τυράννους και τους επεξουσιών και πάντα τους άρχοντας των χωρών, ελθύν εις τα εγγένεια της εικόνος, ειν έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς.
Και συνήθισαν οι τοπάρχοι, ύπατοι οι στρατηγοί, οι ούμενοι, οι τύρανοι, οι μεγάλοι, οι εξουσιών και πάντες οι άρχοντες των χωρών, εις τον εγγενισμό της εικόνος, εινέσσισε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και εισθήκησεν ενώπιον της εικόνος και οκήρυξε βόα εν ισχύ, ημίν λέγεται έθνη, λαοί, φιλέ και γλώσσε, ή αν ώρα ακούσετε τη φωνή τη σάλπιγγο, συνηγκώστε και κιθάρα, σαμπικίστε και ψαρτηρίου, συμφωνία και παντό γένου μουσικών. Πίπτοντε, προσκυνείτε την εικόνα τη χρυσή. Ή έσυσε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύ. Και ω αν μη πεσόν προσκυνήσει αυτή τη ώρα, εμπληθήσετε ει την κάμινο του πυρό και την καιωμένη. Και γένετο, όταν οίκουον οι λαοί της φωνής της Άλπιγκος συρυγκώστε και κιθάρας σαμβικίστε και ψαρτηρίου και συμφωνίας και παντός γένους μουσικών, πίπτοντες πάντες οι λαοί φιλέ γλώσσε προσεκίνουν τη εικόνα τη χρυσή, η έσχισε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Τότε προσήλθον άντρες χαλεδαίοι και διέβαλον τους Ιουδαίους και υπολαβώντες είπων Ναβουχοδονόσορο του βασιλεί. Βασιλεύς εις τους αιώνας ζήθη, σύ βασιλεύς έθικας δόγμα πάντα άνθρωπον, ως αν ακούσει τη φωνή της σάλπιγγος, συρυγκώστε και κιθάρας, σαμβικίστε και ψαλτηρίου συμφωνίας και παντός γένους μουσικών και μη πεσόν προσκυνήσει την εικόνα τη χρυσή, εμβληθήσετε εις την κάμινον του πυρός δικαιωμένη. Οι σύνουν άντρες Ιουδαίοι, ους κατέστησας επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνος, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ. Ή ουχ υπήκουσαν βασιλεύς το δόγματί σου και τη θεή σου ου λατρεύουσι και τη εικόνη τη χρυσή αίσθησας ου προσκυνούσι. Τότε ο Ναβουχοδονόσορο εν θυμώ και οργή είπεν αγαγήν τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ και ήχθησαν ενώπιον του βασιλέως και απεκρίθη Ναβουχοδονόσορο και είπεν αυτής. Ή αληθώς Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ της θεής μου, θεής μου ου λατρεύεται και τη εικόνα τη χρυσή η αίσθησα ου προσκυνείται. Νίνουν έχετε ετοίμος ίνα ως αν ακούσετε τη φωνή της σάλπιγγος, συνηγκώστε και κιθάρα σαμβικίστε και ψαρτηρίου και συμφωνίας και παντός γένους μουσικών πεσόντες προσκυνήσετε τη εικόνα τη χρυσή και αίσθησα. Εάν δε μη προσκυνήσετε αυτή τη ώρα, εμβληθήσεστε εις την κάμινον του πυρός δικαιωμένη και της έστη Θεός που εξελείται ημάς εκ των χειρών μου. Απεκρίθησαν σε Δράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, λέγοντας τον βασιλεί Ναβουχοδονόσορ. Ου χρίαν έχουμε ημείς περί του ρήματος τούτου αποκριθήνεση, έστιγαρ ο Θεός ημών εν ουρανείς. Ω ημείς λατρεύουμε εν δυνατός εξελέστε ημάς εκ της καμίου του πυρός δικαιωμένης και εκ των χειρών σου βασιλεύ ρίσετε ημάς. Και αν μη γνωστόν έστωση βασιλεύ ότι της θεής σου ου λατρεύομεν και τη εικόνη τη χρυσή η αίσθησας ου προσκυνούμεν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επλήσει θυμού και η όψη του προσώπου αυτού ηλιώθη επί Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ και είπεν εκάφηση την κάμινον επταπλασίως έως ου εις τέλος εκαεί. Και άνδρας ισχυρούς ισχύει είπεν, παιδίσαντας τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, εμβαλύνει στην κάμενο του πυρός δικαιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι επεδίθησαν συν της Σαραβάρης αυτών και τιάρες και περικνημίσε της ενδύμασιν αυτών και ευλήθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός δικαιωμένης. Επί το ρήμα του βασιλέως υπερίσθησε και η κάμενος εξεκάφθη εκ περισσού επταπλασίως. Και οι τρεις ούτοι, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, έπεσαν εν μέσω της καμίνου του πυρός της σκεωμένης πεπεδημένη και περιπάτων εν μέσω της φλογός, υμνούντες τον Θεόν και ευλογούντες τον Κύριον. Και συστάς Αζαρίας προσήφισα το ούτο και ανοίξα στο στόμα αυτού εν μέσω του πυρός, είπεν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας, ότι δίκαιος η επιπάση εις επίησας ημίν και πάντα τα έργα Σου αληθινά και ευθεία οδή Σου και πάσα εκκρίση Σου αληθείς και κρίματα αληθείας επίησας κατά πάντα, α επίγαγες ημίν και επί την πόλη την Αγίαν την των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ. Ότι εν αληθεία και κρίση επήγαγες τα αυτά πάντα εφημάστια τας αμαρτίας ημών. Ότι ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν
αποστήνε από σου και εξημάρτουμεν εν πάση και των εντολών σου ουκ οικούσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επιείσαμεν καθώς εν ετήλω ημίν. Ίνα εν ημίν γέννητε, και πάντα όσα επήγαγες ημίν και πάντα όσα επίσας ημίν εν αληθινή κρίση επίσας. Και παρέδωκας ημάς της χείρας εχθρών ανώμων, εχθίστων αποστατών και βασιλεί αδίκων και πονηρωτάτο παραπάσαν την γη. Και νίνου και έστιν ημίν ανοίξει το στόμα, εσχύνη και όνειδος εγεννήθημεν της δούλης σου και της σεβομένησε. Μη δε παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου, εις ελάλησας πληθύνε το σπέρμα αυτών ως τα άστα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης, ότι δέσποτα εσμικρύνθημεν παραπάντα τα έθνη και έσμεν ταπεινή εν πάση τη γη σήμερον δια της αμαρτίας ημών. Και ούκ έσυν εν το καιρό τούτο άρχον και προφήτης και ηγούμενος, ουδέ ολοκαύτωσης, ουδέ θυσία, ουδέ προσφορά, ουδέ θυμίαμα, ου τόπος του καρπόσα ενώπιόν σου και έβρινε έλεος, αλλά ψυχή συντετριμένη και πνεύμα της ταπεινώσεως προσδεχθήμεν ως εν ολοκαυτώμαση κρυών και ταύρων και ως εν μοιριάστην αρνών ποιώνων, ούτω γενέστε η θυσία ημών ενώπιόν σου σήμερα και εκτελείστο όπισθεν σου. Ότι ουκ έσυν εσύνη της πεπιθώσιν επί σέν, και νυν εξακολουθούμεν σύ εν όλη η καρδία και φόβουμεν θάσε ζητούμεν το πρόσωπόν σου. Μη κατ' εσύνης ημάς αλλά πείσον με θυμών κατά την επίοικιάν σου και κατά το πλήσιο του ελαιό σου εξελού ημάς κατά τα θαυμάσια σου. Και δώσ' δόξα το ονόματί σου, Κύριε, και εντραπείσιν πάντες οι ενδεικνύμενοι της δούλης σου κακά και κατεσυνθήσαν από πάσης δυναστείας και ισχύς αυτών συντριβή και γνώτωσαν ότι εσύ, Κύριος ο Θεός μόνος και ένδοξος εφώνη την οικουμένη. Και ού διέλειπον οι εμβάλλοντες αυτής, οι πειρέτε του βασιλέως, καίοντες την κάμινον ναύθη, και πίση και στυπείο και κλιματίδι, και διεχείτο η φλόξε πάνω της καμίνου και πύχης 49 και διόδευσε και ενεπήρσεν ους έβρε περί την κάμινον των Χαλδαίων. Ο δε άγγελος Κύριος συγκατέβη άμα της περί των Αζαρίαν εις την κάμινον και εξετείναξε την φλόγα του πυρός της καμίνου και επίσης το μέσον της καμίνου ως πρέμα δρόσο διασυρίζων. Και ουκ ύψα το αυτόν το καθόλου το πυρ ουδέ ελείπησεν, ουδέ παριγνώχνησεν αυτούς. Τότε οι τρεις ως εξενός στόματος ύμνουν και ευλόγουν και εδόξαζον τον Θεόν εν την καμίνο λέγοντες. Ευλογητός είσαι, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ο υπερήμνητος και υπεριψούμενος εις τους αιώνας και ευλογημένο το όνομά της δόξης σου το Άγιον, το υπερήμνητον και υπεριψούμενον εις τους αιώνας. Ευλογημένος είσαι εν το ναό της Αγίας δόξης σου, ο υπερήμνητος και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος είσαι ο βλέπων άβυσσους και ο καθήμενος επί των χερουβίμ, ο υπερήμνητος και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος είσαι ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο υπερήμνητος και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού. Ο υπερήμνητος και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογείτε άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντα στους αιώνας. Ευλογείτε ύδατα πάντα τα υπεράνω του ουρανών πάσε δυνάμει. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε ήλιος και σελήνη άστρα του ουρανού, τον Κύριον. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις
πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε φως και σκότος, νύχτες και ημέρε των Κύριων. Ο Κύριον υμνείται και υπεριψούτες πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πας όμβρος και δρόσος πάντα τα πνεύματα των Κύριων. Ο Κύριον υμνείται και υπεριψούτες πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πυρ και καύμα, ψύχος και καύσον των Κύριων. Ο Κύριον υμνείται και υπεριψούτες πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πάχνε και χιώνες, αστραπέ και νεφέλε των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε γη, όρη και βουνή και πάντα τα φιώμενα εν αυτοί των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πηγέ, θάλασσα και ποταμή, κήτη και πάντα τα κινούμενα εν τη σίδαση των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πάντα τα πετεινά του ουρανού, τα θηρία και πάντα τα κτίνη των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Των ανθρώπων ευλογείτο Ισραήλ, τον Κύριον. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε Ιερείς Κυρίου, δούλοι Κυρίου, τον Κύριον. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πνεύματα και ψυχέ δικαίων, όσοι και ταπεινή την καρδία των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Είτε Απόστολοι, προφήτε και μάρτυρες Κυρίου των Κυρίων. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Τον Κύριον υμνούμε και υπεριψούμε εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο. Τον Κύριον υμνούμεν και δοξολογούμεν εις πάντας τους αιώνας. Κυρίου δεηθώμεν. Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως εις Χριστόν Χριστός.
Christ Jesus were baptized into his death.
We were buried therefore with him by baptism into death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him, so that the sinful body might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. For he who has died is freed from sin. But if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. For we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. So you also must consider yourself dead to sin and alive to God. In Christ Jesus, our Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Ο
ανοδεσινήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλεφίσονται πάντα τα θεμέλια της γης. Ανάστα ο Θεός, κρίνον τη γη, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθεση. Εγώ είπα θεέστη και ύψης του πάντες, εμείς θεός άνθρωποι αποθνίσκεται, και όσοι στον αρχόν τον πίπτεται. Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι σοι κατακληρονομήσεις εις πάση της έθνεση. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα ετήσου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Ο ψεσαβάτων, τι επί φωσκούσεις μίαν Σαββάτων, ήρθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον και ειδού σεισμός εγένετο μέγας, άγγελος γάρ Κυρίου κατά βάς εξ ουρανού προσελθόν απεκύλησε τον λίθον από της θύρας και κάθετο επάνω αυτού. Ειν δε ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών. Από δε του φόβου αυτού εσθίστησαν οι τηρούντες και γένοντος οι νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπε της γυναίξη, μη φοβήστε ημείς, είδα γάρ ότι ισούν των εσταυρωμένων ζητείτε, ουκ έστιν όδε ηγέρθη γάρ καθώς είπε. Δευτερίδατε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος και ταχύ πορευθήσε, είπατε τις μαθητές αυτού ότι εγέρθη από τον νεκρόν και ειδού προάγημας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε, ειδού ύπον ημίν. Και εξελθούσε ταχύ από του μνημείου μετά φόβου και χαράς μεγάλης, ένδραμον απαγγείλε τις μαθητές αυτού. Ως δε επορεύοντο απαγγείλε τις μαθητές αυτού και ειδού ο Ιησούς απήντησεν αυτές λέγον χαίρετε. Εδέ προσελθούσε εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσκύνησαν αυτόν. Τότε λέγει αυτές ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγεται, απακύλατε της αδελφής μου, ειν απέλθω συν εις την Γαλιλαίαν, κακοί με όψονται. Πορευωμένον δε αυτόν, ειδού την αίσθης κουστοδίας, ελθόντες εις την πόλην, απήγγυλα της αρχιερεύσιν άπαντα τα γενόμενα και συναχθέντες μετά το πρεσβυτέρων, συμβούλιον τελαβώντες, αργύρια ικανά έδωκεν τις στρατιώτες, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητέ αυτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν. Ημών κοιμωμένων, και αν ακουστεί τούτο επί του ηγεμόνος,
ημείς πείσομεν αυτόν και ημάς αμερίμνους πείσομεν. Ιδέ λαβώντες τα αργύρια, επίσαν όσε διδάκτησαν και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά Ιουδαίης μέχρι της ημερών. Ιδέ ένδεκα μαθητέ πορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος σου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, ιδέ δίστασαν. Και προσερθών ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα ως εν ετυλάμην ημίν, και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν. Του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh, okay.
Yeah.
δώσομεν την θέσιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. For the precious gifts presented, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this holy house and those who enter in with faith, reverence and fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, anger, danger and distress, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. That this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. For that which is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unshamed and peaceful, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Commemorating our holy, pure, most blessed, glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Through the compassion of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Και το πνεύμα ίσω. Αγαπήσομεν αλλήλως, εν άν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσομεν σε Κύριε εις χεισμόν, Κύριον στερεώμα μου και καταφυγή μου και ληστής μου. Τα στήρας, εν σοφία πρόσκομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς ως ανθρώπους και διακνημετέρων σωτηρίαν, καταλθόντο εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα επιρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Σι Πατρί και Ιώης συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσας διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογών βάπτισμα της άψης αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος σε όνος αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.
And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, one essence with the Father, through him all things are made, who for us and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became human, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets. In one holy Catholic and Apostolic Church, I acknowledge on baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν έσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και μετά του Πνεύματος σου ανώσχομεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριο ευχαριστήσομεν το Κύριο. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, δόντα και κραγώτα και λέγοντα. Σαββαός
Αγίης αυτομαθητές και Αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν, ποιέτε εξ αυτού πάντες, του το έστει το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Κατά πάντα και δια πάντα. Παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Μητρό, ανθρώπου.
Τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, ον χάρισεν τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε Λαϊσόν. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. And grant that with one mouth and one heart, we may glorify and praise your honored and majestic name, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
και μετά του Πνεύματος Σου. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God has received them on His holy, heavenly, and spiritual altar as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησία ακατακρίτως. Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το αφαίρημά Σου, ως ουρανών και τη γης. Τον άντων ημών των εμπιούσεων, δώσ' και εμείς σήμερον, και άβησε ημί τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφλήμεσαι λέβης ημών, και εμείς έλεγες ημάς πειρασμών, αρρίστε ημάς από τε πονηρού. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, into the ages of ages. Amen. Και το πνεύμα της Σου. Through the grace and compassion and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Τα Άγια της Αγής. Uh
So
μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μνήστη τι έσπλαχνε και ημών καθώς εμνημόνευσας του ληστού εν τη βασιλεία των ουρανών. Πάντοτε νικαίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Attend to having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, and life-giving awesome mysteries of Christ, let us give proper thanks to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are our sanctification, and to you we offer glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατήρ Αγίε ευλόγησον. Θυσίαν εν έσεως και λατρείαν ευάρεστον την λογικήν τα αύθην και ανέμακτον θυσίαν προσδεχόμενος παρά των επικαλωμένων σε όλη καρδία Χριστέ ο Θεός ημών, ο αμνός και ο Υιός του Θεού, ο έρωτη την αμαρτία του κόσμου, ο μόσχος, ο άμωμος, ο μη δεχόμενος αμαρτίας συζυγών και τηθείς διημάς εκών, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, τους δε εστιώντας αγιάζων, ο εις ανάμνησιν του εκουσίου πάθου σου και της ζωοποιού τριμέρου εγέρσεώς σου, κοινωνούς ημάς αναδείξας των αρήτων και υπουρανίων και φρικτών σου μυστηρίων του Αγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, τήρησον ημάς τους δούλους σου, τους διακόνους και τους πιστούς ημών βασιλείς και των φιλόχριστων στρατών και των περιεστώτα λαών εν τόσο αγιασμό και δώσει μήνεν παντή χρόνο και καιρό μελετάν την συνδικαιοσύνη όπως προς το σόν θέλημα οδηγηθέντες και τα ευάρεστά σοι ποιήσαντες άξι γενόμεθα και τις εκ δεξιών σου παραστάσεως όταν ελεύσει κρίνε ζώντες και νεκρούς τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους εν ασθενία επίσκεψε, τους εν κινδύνης θαλάσσης κυβέρνησον και τους προαναπαυσαμένας ψυχάς ευελπίδη ζωής αιωνίου ανάπαυσον, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου και πάντα των δεωμένων της εις βοηθείας επάκουσον, ότι εσύ ο δωτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως το αιώνον. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως το αιώνον. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως το αιώνον. Ευθύ εφημάστη αυτή ουθία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θεοματοπού, των Αγίων Ενδόξων και Θεοματοπού Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοματοπού Ιακυμπιάνης και πάντων των Αγίων,
Πατέρας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διευθυνάξει πάντα σε εμάς. Καλή Ανάσταση. Αμήν.